Και σήμερα μαζί, αγαπητοί φίλοι, μια ακόμα εκπομπή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το ότι η Ορθοδοξία και η Ελλάδα είναι νύχι και κρέας. Δεν διαχωρίζονται. Ποτέ στην ιστορία δεν διαχωριστήκανε και δεν διαχωρίζονται και σήμερα. Άλλωστε, οι Έλληνες εμπιστεύονται περισσότερο την Εκκλησία και το στρατό παρά τους πολιτικούς. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές και αποδεικνύεται έτσι από τις στατιστικές που κάνουν, να το πούμε, και τα γκάλοπ που λένε ορισμένοι. Σήμερα εμείς θα μιλήσουμε για τις ελάμψεις. Πότε έλαμψε η Ορθοδοξία μέσα στην περίοδο της ιστορίας. Δεν θα λέγαμε από τους πολέμους. Δεν θα λέγαμε από τις μάχες που έδιναν οι αρχαίοι η μία πόλη με την άλλη. Αλλά θα αρχίσουμε από τη μεγάλη λάμψη που έκανε ο Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο αναμορφωτής αυτός των λαών, διότι μην ξεχνάμε ότι είχε μέσα στο επιτελείο του σπουδαίους ανθρώπους, ένας από αυτούς ήταν δάσκαλός του, Αριστοτέλης. Ήταν λοιπόν καλά σπουδαγμένος για το τι έπρεπε να κάνει ο Αλέξανδρος. Και έπραξε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποδώσει αυτά τα οποία έχει θέλει να κάνει. Δηλαδή, να ξαπλώσει την Ελλάδα, να την πάει μέχρι τις Ινδίες και να διαδώσει το παράδοτο ήθος για τα θεία και ανθρώπινα ιδανικά που υπήρχαν τότε στον ελληνικό χώρο. Όντως, σπουδαία πράγματα τους έδωσε ο Αλέξανδρος. Έφτασε μάλιστα για 200 χρόνια και πλέον να μιλείται η ελληνική γλώσσα σε όλο τον ανατολικό χώρο, διότι ο δυτικός χώρος τότε ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Αυτό που λέμε σήμερα Ευρώπη. Το σέβας λοιπόν στα θεία και τα ανθρώπινα διαδόθηκε. Κάτω από το προσκεφάλι του, ο Ανδρίος αυτός άνθρωπος, ο συνδυασμός Ανδρίας και καλοσύνης, όσο ήταν δυνατόν σε έναν ο οποίος έκανε πόλεμο, έτσι, σε έναν ηθικό και διαμορφωτή της Ασίας, και διέβη σαν πυρακτωμένος ήλιος από παντού ο Αλέξανδρος, αγαπήθηκε από τους λαούς αυτούς και ακόμα και σήμερα απόδειξη είναι ότι όταν λένε Σκεντέρ, όλοι το πρόσωπό τους φωτίζεται από ένα χαμόγελο. Τον έχουν δει κότους, ο Σκεντέρ, Αλεξάνδερ Σκεντέρ τον λένε στην Ανατολή. Αν πάτε ποτέ και πείτε είσαστε Έλληνες, η πρώτη κουβέντα που θα πούνε θα είναι Σκεντέρ. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη γλώσσα, διάδοση του πολιτισμού και κυρίως της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας, που είναι η γλώσσα των φιλοσόφων, της σκέψεως, η γλώσσα της ποίησης, η γλώσσα της τέχνης, η γλώσσα των γλωσσών. Την πήγε ο Αλέξανδρος μέχρι εκεί. Άφησε τα ίχνη της Ελλάδος παντού στον τότε κόσμο. Μεγάλο κατόρθωμα. Και έστρωσε το δρόμο για να περάσει με την ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο. Σαν να ήξερε ο Αλέξανδρος ότι ο λαός που θα αγκαλιάσει τον Χριστό θα ήταν ο ελληνικός λαός. Σαν να το ήξερε. 330 χρόνια π.Χ. Να δούμε την ιστορία από ψηλά για να καταλάβουμε τι γίνεται, πώς έγιναν τα πράγματα. Η δεύτερη μεγάλη λάμψη και αναλαμπή στον πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο
ήταν ο χρυσός αιώνας του Περικλή. Ακόμα δεν είχε έρθει ο χριστιανισμός. Είμαστε 450 χρόνια προ. Και προ του Αλεξάνδρου ακόμα. Αυτή είναι μεγάλη λάμψη του πολιτισμού. Τη βάζουμε δεύτερη γιατί βάλαμε σαν πρώτη λάμψη τον Αλέξανδρο. Ιστορικά όμως, ο Χριστός αιώνας είναι πρώτου Αλεξάνδρου, ο Περικλής δηλαδή. Ο Σοκράτης, ο Πλάτων, όλοι αυτοί οι μεγάλες μορφές, ο Αριστοτέλης, οι φιλόσοφοι, ο Σόλων, ο νομοθέτης, ο Πυθαγόρας, ο Βίας, οι αστρολόγοι, οι αστρονόμοι μάλλον, οι καλλιτέχνες. Δεν υπήρξαν τέτοια καλλιτεχνικά έργα ποτέ στην ανθρωπότητα, αν έχετε υπόψη σας, όπως του Φιδία, του Πραξιτέλη, του Σκόπα και όλων αυτών των μεγάλων που έφτιαξαν και την Ακρόπολη και τη στόλισαν με αυτά τα ανθάνατα έργα, αλλά έφτιαξαν και τα αγάλματα που είναι στα μουσεία. Είναι επίτευγμα του ανθρώπινου μυαλού, της ανθρώπινης καρδιάς, του συναισθήματος, αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι ανεφάνισαν τότε, λες και τους έφερε μια περίοδος, μια εποχή και μετά εμειώθηκε αυτό το είδος των μεγάλων καλλιτεχνών. Οι ομορφότερες μορφές που υπάρχουν αξεπέραστης όλους τους αιώνας μέχρι τώρα είναι τα θαύματα των αιώνων, είναι τα καλλιτεχνήματα των Ελλήνων, αλλά και η φιλοσοφία, η ελληνική φιλοσοφία που διδάσκεται ακόμα σε όλα τα πανεπιστήμια. Φιλοσοφία και χριστιανισμός είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του πνεύματος. Αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη λάμψη. Η τρίτη και αστραφτερή περίοδος που έλαμψε η Ελλάδα είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν κάνει κακό η επανάληψη, αφού είναι αλήθεια, να επαναληφθεί αυτό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος διάβγασε το παγκόσμιο στερέωμα της ανθρωπότητας με τη λάμψη του Σταυρού. Μερικοί κοροϊδευτικά λένε με το Σταυρό στο χέρι θα πάμε. Πώς πήγε ο Μέγας Κωνσταντίνος και νίκησε έναν υπέρτερο διπλάσιο σε δύναμη αντίπαλο. Με το εν τούτο νίκα, με το Σταυρό στο χέρι. Τι μεγαλύτερη και αποστομωτικότερη απάντηση για αυτούς που λένε αυτό. Αλλά δεν κάνεις τίποτα με το Σταυρό στο χέρι. Με το Σταυρό στο χέρι νικάς. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της νίκης. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της αιωνιότητος. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ψυχής και της θυσίας. Έντεκα αιώνες κράτησε η λάμψη αυτή του Βυζαντίου προς όλους τους υπόλοιπους λαούς. Βέβαια, το Βυζάντιο είχε τους λαούς. Και αυτό δίδασκε τους πάντες και τα πάντα τότε. Είναι η πιο μακρόβια αυτοκρατορία όλων των αιώνων. Για πες μου, ποια άλλη είναι, καμία άλλη. Ούτε των Αμερικανών, που είναι πρόσφατη, ας πούμε ότι είναι αυτοκρατορία, ούτε 150-200 χρόνια, των Γάλλων, των Εγγλέζων και των Κουκισταδόρων της Αμερικής, κράτησε για λίγα χρόνια. Το Βυζάντιο ήταν ο φάρος των αιώνων, και μίλω έρηδος για τη Δύση έγινε μετά ο Κωνσταντίνος. Επειδή δεν κατοίκησε που, στη Ρώμη βέβαια. Αλλά η Ρώμη είχε σαπίσει, τι να κάνει ο Κωνσταντίνος εκεί. Βρήκε το Βυζάντιο, την πόλη του Βύζαντα, την αρχαία, και εκεί έκτισε την Κωνσταντινούπολη. Τη Μητρόπολη όλων των Μητροπόλεων του κόσμου. Που δεν ξανά έγινε τέτοιο πράγμα. Ό,τι είχε να επιδείξει σε πνεύμα και σε δύναμη Κωνσταντινούπολη και σε ύλη και σε χρυσάφι και σε οτιδήποτε και σε καλλιτεχνήματα και σε την Αγία Σοφιά και όλα αυτά. Ο Βυζαντινός πολιτισμός εκεί άρχισε. Από εκεί είναι η χιτίδα του. Στο εν τούτο νίκα λοιπόν στήριξε ο Μέγας Κωνσταντίνος το Χριστό, την Ορθοδοξία, την Ελπίδα, το Ήθος, την Ελλάδα. Καθιέρωσε την ελληνική γλώσσα όπως ξέρουμε γιατί ήταν πολλές γλώσσες και κυρίως κινδύνευε η ιστορία των γλωσσών από τη λατινική. Όχι, θα καθιερώσουμε την ελληνική γλώσσα. Μιλάτε ό,τι γλώσσα θέλετε, αλλά η γλώσσα του κράτους είναι αυτή. Είναι ελληνική. Τα συγγράμματα γράφονται εκεί, οι νόμοι γράφονται εκεί. Όλα εκεί. Η παιδεία είναι ελληνική, ελληνοκεντρική και χριστιανική με τον Κωνσταντίνο. Μεγάλη αυτή η τρίτη.
Ας πούμε και την τέταρτη αστραποβόλα μορφή που ήταν ο Ιουστινιανός, ο οποίος σοφός αυτοκράτορας και νομοθέτης έκτισε το αριστούργημα των αιώνων. Τι έκανε? Την Αγία του Θεού Σοφία, την Εκκλησία των Εκκλησιών. Η Αγία Σοφία, που είναι η κοιτίδα των ονείρων μας και σήμερα ακόμα, αυτή και ο Παρθενώνας είναι τα δύο μεγαλύτερα θαύματα για μένα, ναι, πνευματικά και ψυχικά και επιστημονικού, αν θέλετε, ο Παρθενώνας, διότι έχει και τόσα μαθηματικά ο Παρθενώνας που ακόμα ψάχνουν να βρούμε. Έχει μέσα, γιατί δεν έχει, τη χρυσή τομή. Ξέρετε, οι κολόνες του Παρθενώνα δεν είναι παράλληλες, έχουν μια κλίση και συναντώνται στα 120 μέτρα επάνω. Αυτά όλα ήταν εμπνευσμένα από μεγάλους γεωμέτρες, φιλοσόφους, καλλιτέχνες και όλοι μαζί κάνουν αυτό το θαύμα. Που έρχονται όλη η ανθρωπότητα να δει τον Παρθενώνα, γιατί διαβάζουν οι ξένοι τι σημαίνει Παρθενώνας. Δεν είναι πέτρες πάνω στις πέτρες, δεν είναι πυραμίδες, που είναι ένα σωρός πέτρες και λίγα πράγματα έχουν βάλει εκεί. Είναι ολόκληρη η φιλοσοφία, τα μαθηματικά και η επιστήμη και η γεωμετρία και τα πάντα είναι στον Παρθενώνα. Λοιπόν, αυτά τα δύο μεγάλα θαύματα της αρχαιότητος νομίζω είναι αξεπέραστα ο Παρθενώνας και για την εποχή τους, αλλά και μένουν διαχρονικά εις τους αιώνες ο Παρθενώνας και η Αγία Σοφία. Πέμπτη αναλαμπή. Ας αφήσουμε άλλες που γίνανε, ας πάρουμε μερικές μόνο για να δώσουμε το στίγμα πώς είναι τα πράγματα στην ιστορία της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας. Η πέμπτη αναλαμπή είναι το 1821. Γιατί είναι αναλαμπή? Γιατί έλαμψε πάλι η Ελλάδα και η Ορθοδοξία και θαύμασε η Ευρώπη και ο κόσμος όλος πώς μια χούφτα ψυχωμένοι Έλληνες έδιωξαν μια μεγάλη αυτοκρατορία. Την Οθωμανική Αυτοκρατορία νίκησαν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν βόλια και μπαρούτι. Το φτιάχναν τα βόλια και τον μπαρούτι μέσα σπίτια. Τρομερό πράγμα. Δεν το πίστευαν οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι δυνατόν, λέει, αυτοί να κάνουν αυτό το πράγμα. Ψυχωμένοι όμως ήταν. Και συμβουλευμένοι από μεγάλους διδάχους της Ορθοδοξίας, όπως ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός, κατόπιν ο Ρήγας Φεραίος και οι άλλοι, οι μεγάλοι της Επαναστάσεως, οι τρεις φιλικοί, ο Μέγας Ιωάννης Καποδίστριας, πρωτηγέτης του Αλεξάνδρου, τον οποίον έχουμε εδώ, στο πεδίο του Άρεως, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, μια μεγάλη μορφή της Επαναστάσεως, που άρχισε αυτός ουσιαστικά την Επανάσταση από τη Ρουμανία, η οποία ήταν αδικία των Ελλήνων τότε, των εφοπλιστών Ελλήνων. Τα ξέρουμε αυτά ιστορικά, τα λέμε στα παιδιά, να τα λέμε στα παιδιά. Να τα λέμε στα παιδιά. Γιατί κάνουμε αυτά τα βίντεο εμείς? Για να τα λέμε μόνο σε εμάς? Για το περισσότερο για τα παιδιά, για τους νέους τα κάνουμε αυτά. Να ξέρουν την ιστορία των προγόνων τους. Γιατί αν δεν ξέρεις την ιστορία των προγόνων σου, δεν ξέρεις την ιστορία του εαυτού σου. Είναι σαν να μην ξέρεις καθόλου το σώμα σου, ότι έχεις στομάχι, καρδιά, νεφρά. Η Ελλάδα είναι η καρδιά της ανθρωπότητας. Και το μυαλό της ανθρωπότητας, ο νους της ανθρωπότητας, είπε ο Γκέτε. Ο μεγάλος αυτός Γερμανός, από τους μεγαλύτερους Γερμανούς που βγήκανε, φιλέλληνας. Από εδώ τα άμαθε ο Γκέτε, στη Γερμανία τα πήγε, έφτιαξε γλώσσα μέσω της ελληνικής, που σπούδασε τόσο καλά και δυνατά την ελληνική γλώσσα, και λένε ότι ήξερε 30 γλώσσες ο άνθρωπος αυτός, και τους έφτιαξε τη Hochdeutsch, την υψηλή γερμανική, αυτή που διδάσκονται στα πανεπιστήμια. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι τον Γκέτε, μιλούσαν τα χωριάτικα γερμανικά, δίχως συντακτικό, δίχως πρώτο και δεύτερο αντικείμενο οι φράσεις. Δίχως απαρέμφατα. Ο Γκέτε του τα μάθε αυτά. Die Präposition mit Akkutativ und Dativ stehen, που λένε στα γερμανικά. Τις προθέσεις δεν τις είχαμε.
in, auf, neben κλπ. Από τα ελληνικά τα πήρε. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, πίσω, για να κάνει τις προτάσεις. Τότε μιλάγανε αλλιώς. Χοντροειδός και πρωτόγωνα. Πότε μάθανε οι Γερμανοί γερμανικά? Όταν πήγε ο Γκέτε και τους έφτιαξε τη γλώσσα και τους έβαλε σε πανεπιστήμια. Κατά το πρότυπο των αθηναϊκών σχολών. Έτσι. Να μην τα ξεχνάμε. Τα ξέρουν. Οι μεγάλοι Γερμανοί επιστήμονες και καλλιτέχνες τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Και τα διαδίδουν. Τα λένε στα σχολεία τους. Τους Έλληνες πήραμε αυτά και εκείνα και τα άλλα. Πολλά εφόδια έδωσε η Ελλάδα παντού. Άνευ διακρίσεως, όπως ο ήλιος φωτίζει τα πάντα έτσι και η Ελλάδα φώτισε όλο το περίγυρο της γης, όλο το σύμπαν. Λοιπόν, κορυφές με αυτές ο Κολοκοτρώνης, ο Καποδίστριας και χιλιάδες άλλοι. Με το Ευαγγέλιο και το Καριοφύλλι πήγαν να ελευθερώσουν την Ορθοδοξία πρώτα. Το Χριστό πρώτα ήθελαν. Είχαν στην καρδιά τους ο Κολοκοτρώνης και το Χριστό για την Ελλάδα, όπως ο Κοσμάς ο Ετωλός. Γι' αυτά τα δύο πάσχιζε και έλεγε ο Χριστός και η Ελλάδα. Αυτά τα δύο είναι τα μεγαλύτερα ιδανικά, παιδιά. Και εμψύχωσε γενιές. Μετά από 40 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Κοσμά του Ετωλού, του Αγίου, του Ισαποστόλου Κοσμά του Ετωλού, μπήκαν οι πρώτες σπίθες, άρχισαν οι πρώτες σπίθες της Επαναστάσεως. Δεν το πιστεύω στην Ευρώπη. Πολλοί έρχονταν εδώ για να δουν τι γίνεται. Άλλοι για να βοηθήσουν. Ποιητές, καλλιτέχνες ήρθανε. Ο Λόρδος Βίρον, αριστοκράτης Εγγλέζος, Λόρδος, Παύλουτος, τα έδωσε όλα για την Ελλάδα. Ό,τι είχε και δεν είχε, χρυσάφια, σπίτια και την ψυχή του ακόμα και πέθανε στο Μεσολόγγι. Αγία μορφή. Αυτά δεν πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία με μεγάλη προσοχή, να μαθαίνουν τα παιδιά την ιστορία σωστά, δίκαια και αληθινά. Ό,τι είναι αληθινό είναι μεγάλο. Και ό,τι είναι μεγάλο πρέπει να είναι και αληθινό. Αυτή ήταν μια μεγάλη αναλαμπή που τη θαύμασε όλη η ανθρωπότητα μέχρι το Μεξικό. Το Μεξικό στείλανε πλοία κακόμοιροι φιλέλληνες Μεξικάνοι και τα μισά πνιγήκαν στη θάλασσα για να έρθουν στην Ελλάδα να βοηθήσουν την Επανάσταση. Οι Γάλλοι γράφανε σε εφημερίδες τους. Ο Κανάρης, ο μεγαλύτερος ήρωας όλων των εποχών, λέγανε. Ανατείναξε την αυαρχίδα των Τούρκων, το μεγαλύτερο τους πλοίο, το καμάρι τους. Ένας, με ένα βοηθό, το Ματρόζο. Νύχτα πλησιάσανε, είχανε... Του λένε το Κανάρι, πώς το έκανες ρε Κανάρι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Ένα τεράστιο πλοίο. 40 μέτρα. Δύο πολυκατοικίες. Που είχαν όλα τα... αυτά τους οι Τούρκοι εκεί πέρα, οι προύχοντες ήταν μέσα εκεί, οι μεγάλοι Τούρκοι ήταν εκεί. Διασκεδάζανε και ξέρω εγώ. Και πάει ο Κανάρης, ο Μπουρλοτιέρης, και κολλάει μια βαρκούλα επάνω, νύχτα, διέλαθε τις προσοχές όλων, πήγε το πιο σκοτεινό σημείο του πλοίου δηλαδή, και κόλλησε τη βάρκα αυτή με τα κρυκτικά, βενζίνες, πετρέλαια, πίσα, δυναμίτες, ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή. Απομακρύνθηκε 30 μέτρα και πέταξε με ένα βαδί και πήρε φωτιά αυτή η βάρκα και πήρε αμέσως εκείνο το πλοίο και κάει και λαμπάδιασε. Τον κυνηγάγανε μετά οι Τούρκοι, ποιος είναι ο Κανάρης, να τον εφάμε, να τον εκδάρουμε. Ποιήματα γράφανε οι ποιητές τότε. Ζωγραφικές κάνανε ο Ντελακρουά και ο ένας και ο άλλος. Ο μεγάλος λογοτέχνης της Γαλλίας, έγραψε τους Αθλίους. Έγραψε το ποίημα
το Ελληνόπουλο. Γιατί κάθεσαι έτσι θλιμμένο, Ελληνόπουλο. Τι θέλεις να σου δώσω? Τίποτα δεν θέλω από σένα. Μα κάτι θα θέλεις, οπωσδήποτε. Στο τέλος λέει, θέλω βόλια και μπαρούτι. Ο Κανάρης, ο ήρωας όλης της Ευρώπης. Αυτά γίνανε. Αυτά υπάρχουν. Και όταν ο Ματρόζος λέει ήρθε εδώ και ζήτησε να δει τον Κανάρη που είχε γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, πρωθυπουργός στην Ελλάδα έγινε ο Κανάρης, του λένε, πού πας ρε Ζητιάνε εσύ, ακούρευτε να μπεις μέσα εδώ, του λέει ο φρουρός, δεν είναι τόπος για Ζητιάνους. Και τι να ξεγέρω στη χέτη, του λέει, και του λέει, αν εμείς δεν χύναμε το αίμα μας, δεν θα φορέγες εσύ χρυσάφια τώρα εδώ. Και άκουσε τη φασαρία ο Κανάρης και βγήκε έξω και λέει, Ματρόζο, και τον αγκαλιάζει αδερφέ και τον εφυλάει. Κινδύνεψαν τη ζωή τους για να σώσουν τη τιμή της Ελλάδος. Αυτά τα πράγματα δεν είναι συγκινητικά? Δεν είναι υπέροχα? Σήμερα θέλω να ξεκαρφώσουν όλα αυτά τα ωραία. Α, να σας πω και το άλλο, εν ολίγης και το αναλύσουμε, όσο μας παίρνει η εκπομπή. Υπάρχει και έκτη αναλαμπή που θα γίνει τώρα. Δεν θα αφήσει η ελληνική ψυχή και μαζί και ο Θεός με τις προσευχές μας, αν είμαστε πραγματικοί, όπως το 21 και θέλουμε να απελευθερωθούμε από αυτό το άγωστο φοβερό που υπάρχει σήμερα, που αν να βυθίσουν τελείως όλα τα ιδανικά του κόσμου, που θέλουν να κάνουν δεύτερα και τρίτα και τέταρτα και πέμπτα φύλλα. Ανήκουστα πράγματα. Ο Θεός έκανε άντρα και γυναίκα και αυτοί θέλουν να παραστήσουν ότι υπάρχουν άλλα φύλλα. ΛΟΑΤΗ και τέτοια πράγματα. Και έχουν και δικαιώματα. Μεγαλύτερα από σένα και από μένα, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι. Φίλοι ακροάτες και φίλες ακροάτριες. Θα τους αφήσει το φιλότιμο του Έλληνα να συνεχίσουνε? Θα μου πεις τι να κάνουμε. Αυτοί θα ιτηθούν και θα σβήσουν. Δεν στέκεται αυτό το σάπιο οικοδόμημα που φτιάχνουνε. Αυτή η παγκοσμιοποίηση, αυτά τα ανδράποδα, αυτοί που θέλουν να μας κάνουν εμάς να γίνουμε ανδράποδα, γκοίμ και ρομπότ, στρέφονται και ειδικά κατά των Ορθοδόξων, γιατί το θεωρούν το χειρότερο εμπόδιο που τους πολεμάνε η σκέψη, η ελληνική, η χριστιανική ψυχή, το Άγιον Όρος. Πολεμάνε ανελαιώς αυτή την Εκκλησία. Σηκουφαντούν ό,τι υγιές και Ορθόδοξοι υπάρχει. Θέλουν να αλλάξουν νόμους και καιρούς, μας λένε οι προφητείες. Αλλά θα ιτηθούν και θα σβήσουν. Γιατί? Γιατί θα έρθει η ώρα της νέας αναλαμπής της Ορθοδοξίας, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Μην με ρωτήσετε ποιος, πότε και γιατί. Δεν ξέρω να σας πω. Αυτά είναι το συνέστημα μας τα λέει και η πορεία των πραγμάτων. Ότι οι Έλληνες βγάζουν πάντα από τις δυσκολίες την ανθρωπότητα. Νικήσανε μια αυτοκρατορία, απελευθερωθήκαν από μια αυτοκρατορία που αν την αφήνανε θα πήγαινε σε όλη την Ευρώπη. Φραγμός η Ελλάδα σε κάθε βάρβαρο πράγμα. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος του παγκόσμιου βαρβαρισμού είναι η Ελλάδα. Μπορείτε να με διαψεύσετε για αυτά. Αν έχετε επιχειρήματα να μου πείτε. Σύντομα λοιπόν οι Βρυξέλλες θα υποκύψουν. Πρώτοι θα γίνουν Ορθόδοξοι οι Γερμανοί. Δεν το λέω εγώ. Το λένε Άγιοι και Φωτισμένοι και Προφητείες και πολλά. Μετά τους Γερμανούς που θα γίνουν Ορθόδοξοι, προσέξτε, θα ακολουθήσουν οι Ιταλοί να γίνουν Ορθόδοξοι. Ο τελευταίος Πάπας θα ονομάζεται, λέει, Πέτρος. Νομίζω ο Κοσμάς ο Τελός την έκανε και αυτή την προφητεία. Καθώς και ο πρώτος Πάπας λεγόταν Πέτρος στο Βατικανό. Κατόπιν το Βατικανό θα μπει, στο Βατικανό θα μπει ο Ορθόδοξος Πατριάρχης. Μετά θα γίνει Ορθόδοξη η Ευρώπη και η Αμερική και θα ακολουθήσει ο κόσμος. Αυτή θα είναι η μεγάλη αναλαμπή, η έκτη ελληνική που θα παγκοσμιοποιηθεί
η Ορθοδοξία και όχι η παγκοσμιοποίηση αυτών των ανθρώπων που δεν ξέρουμε τι είναι αυτοί και τι κάνουν. Από αυτά που κάνουμε καταλαβαίνουν τι είναι. Είναι άνθρωποι του σκότους φυσικά. Ο 21ος αιώνας, είπε ο πατήρ Παΐσιος, είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Τα λέω γρήγορα. Δέστε τα 20 μοναστήρια που έκτισε ο πατήρ Εφραίμ στην Αμερική. 20 μοναστήρια, ένας άνθρωπος, μέσα σε 10 χρόνια. Τα 10 τελευταία χρόνια της ζωής του έκτισε 20 μοναστήρια ο άνθρωπος αυτός. Σας λέει κάτι αυτό? Σας λέει κάτι αυτό? Μετά τη λάμψη της Ορθοδοξίας θα μάθει ο κόσμος και το Ευαγγέλιο καλά, τι είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα το μάθουν παντού, και στην Αφρική και στην Ευρώπη και στην Ασία. Και μετά θα έρθει το τέλος του κόσμου. Μετά η καταστροφή του κόσμου δια φωτιάς. Δεν θα είναι σύντομο. Μπορεί να γίνει και μετά τη λάμψη της Ορθοδοξίας ένα άλλο διάστημα, δεν ξέρουμε. Μην φοβηθείτε ότι θα γίνει αύριο ο χαμός με τη φωτιά και με τις ατομικές βόμβες. Ο Χριστός θα έρθει και θα αναλάβει να τακτοποιήσει το ζήτημα με τους προφήτες, τους ψευδοπροφήτες, το θηρίο και το σατανά που πλανούν μέχρι τώρα την ανθρωπότητα και θα τους δείξει στην άβυσσο του πυρός. Το λέει μέσα η Αποκάλυψη του Ιωάννη και θα τελειώσει το κακό. Δεν θα υπάρχει κακό. Θα αρχίσει η 8η ημέρα, η ατελείωτη ημέρα του Χριστού μας, του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Ακούστε τα αυτά. Και τότε ας στρέψουμε, λέει, τα βλέπω στον ουρανό, διότι έρχεται η απελευθέρωση όλων. Τελείωσε ο κόσμος αυτός με τον πόνο και τα βάσανα. Θα κριθεί. Θα γίνει η διάκριση των δύο μεγάλων παρατάξεων. Αυτό είναι που είναι αμετανόητοι, που έκαναν το κακό και δεν μετανάησαν, και οι άλλοι οι οποίοι αγωνίζονται να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Μην με ρωτήσετε για τα άλλα κράτη, ο Θεός θα κάνει ό,τι ο Θεός ξέρει. Θα κρίνει μερικούς που δεν ξέρουν με τη συνείδησή τους, τους αμόρφωτους. Εκείνους οι οποίοι δεν ογάνε, δεν μπορεί να τους καταδικάσει. Πώς θα είναι το τέλος? Ο τέλος θα λάβει τέλος σε ένα καθορισμένο χρόνο που έχει ξέρει μόνο ο Θεός. Όταν τελειώσει αυτή η προθεσμία που έχει καθοριστεί από τον Θεό, τότε το κακό θα πάψει να υφίσταται. Ουδής δύναται να ερμηνεύσει τα βάθη της σοφίας του Θεού. Μιλάμε τώρα και πολλά. Αλλά ο Θεός ως φιλάνθρωπος δίνει σε ορισμένους Αγίους και τις μελλοντικές προφητείες, ώστε καλοπροαίρετοι πιστοί να πληροφορούνται ορισμένα πράγματα. Όπως ξέρουμε για τους Τούρκους, παραδείγματος χάρη. Ας μεταφέρουμε όμως εδώ τους λόγους του Κυρίου. Για να κλείσουμε στο κεφάλαιο του Ματθαίου. Λέει λοιπόν εκεί, το 12ο στίχο, στο Ματθαίο, στο 24ο κεφάλαιο, πότε θα συμβούν αυτά? Όταν θα δείτε αναταραχές και ένα έθνος να επιτίθεται στο άλλο έθνος, λόγια του Κυρίου από το στόμα το Άγιο, θα έρθει η αρχή των οδύνων και των θλίψεων. Τότε θα σας παραδώσω σε θλίψεις και δοκιμασίες. Μιλάει στους μαθητές. Δηλαδή διαπλέκει το τέλος του κόσμου, το τέλος της Ιερουσαλήμ, και θα είσαστε μισούμενοι από όλα τα έθνη. Όσοι πιστεύετε στο όνομά μου. Και τότε πολλοί θα σκανδαλιστούν, θα εμποδιστούν, θα κλονιστούν και θα ο ένας τον άλλον δεν θα πιστεύει ένας τον άλλον. Θα εμφανιστούν ψαιρετικοί, ψευδοπροφήτες να πλανήσουν πολλούς. Και όταν πληθεί η ανομία, τρέχω λίγο, συγγνώμη για το σαδάμ που κάνω, θα ψυχαρθεί η αγάπη των πολλών, λέει ο Κύριος. Αυτός όμως που θα επιμείνει ως το τέλος θα μείνει, αυτός θα σωθεί και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτού της Βασιλείας του Θεού σε όλη την Οικουμένη ως μαρτύριο, ως μαρτυρία ότι υπήρχα εγώ και έδωσα το Ευαγγέλιο μου. Όλος ο κόσμος θα το μάθει δηλαδή. Αυτό θέλει να πει. Και όταν δείτε το βέλεγμα της ερημόσεως, μιλάει για τον Αντίχριστο εδώ, για όσους έχουν διαβάσει και τους πατέρες που κάνουν τις σωστές αναλύσεις. Σε τόπο Άγιο που είχε πει ο Δανιήλ, ο προφήτης, έχει πει για τον Αντίχριστο ο Δανιήλ. Τότε θα γίνει θλίψη μεγάλη και θα βγουν ψευδοπροφήτες και θα λένε εδώ είναι ο Χριστός, αλλά μην τους πιστέψετε, αυτοί θα κάνουν σημεία και τέρατα ψεύτικα να πλανήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Διότι η παρουσία μου, λέει ο Χριστός, θα είναι όπως είναι η αστραπή που φαίνεται από την Ανατολή στη Δύση. Σας κούρασα, αγαπητοί φίλοι. Αλλά αυτά είναι από το Ευαγγέλιο μας τα τελευταία λόγια. Δεν είναι κουραστικά. Είναι αφυπνιστικά. Αυτός ο κόσμος θα λάβει ένα τέλος. Και θα έρθει ο Χριστός. Και θα δώσει την αγάπη του εκεί που πρέπει να τη δώσει. Και τη δικαιοσύνη του εκεί που πρέπει να τη δώσει. Ο Θεός μας αγαπάει. Αλλά αν δεν αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας και δεν θέλουμε τον Χριστό, πώς θα μας πάρει με το ζόρι? Σέβεται την επιθυμία του ανθρώπου. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ο άνθρωπος έχει ελευθερία. Όποιος δεν θέλει τον Χριστό δεν μπορεί να πάει στον Χριστό. Δεν τον επέρνει δια της βίας.
Όποιος θέλει τον Χριστό και προσεύχεται σε Αυτόν και λέει «Χριστέ μου, συγχώρεσέ με και πάρε με, δώσε μου τη βασιλεία σου, ξέρω ότι με αγαπάς και θέλω κι εγώ». Γιατί ο Χριστός όλους θέλει να τους σώσει, αλλά πρέπει και εμείς να θέλουμε. Αν λοιπόν διαλέξουμε τον Χριστό, να είστε βέβαιοι, όπως έλεγε και ο πνευματικός μου Άγιος άνθρωπος, ο πατήρ Νικόλαος Κογιώνης, αιωνία του η μνήμη, «Βρε παιδιά μου, αγαπάτε τον Χριστό, θα σωθούμε. Ο Χριστός δεν θα μας αφήσει, αφού τον αγαπάμε. Δεν θα μας αφήσει ο Χριστός». Αυτά είναι τα τελευταία του λόγια του πατέρα Νικόλαου. Να είστε καλά. Συγκινήθηκα λίγο σήμερα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός πάλι θα μιλήσουμε για ένα θέμα τέτοιο της Ορθοδοξίας. Να θυμάστε τις λάμψεις, τις εκλάμψεις και την τελευταία που θα γίνει στο μέλλον, το κοντινό μέλλον, άμα δεν ζούμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα την δουν. Εμείς μπορούμε να τη δούμε, αν τη δούμε, από πάνω. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι κοντά να μιλήσουμε για τα θέματα που μας αφορούν, για την αγάπη, την ελπίδα του Θεού και την αγάπη του Θεού που τε θέλει όλους τους ανθρώπους σωθεί είναι και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, Κύριο.